Καλησπέρα σας, κύριε Κάλφα. Καλησπέρα, παιδιά, σας και τηλεθεατές. Η τελευταία ενημέρωση σήμερα το μεσημέρι από τον κύριο Πέτσα είναι για παράταση της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου καφεστίασης ως και τις αρχές Ιανουαρίου. Πώς σχολιάζετε την εξέλιξη αυτή, ποια είναι η πρώτη αντίδραση του κλάδου? Πριν 10 λεπτά έμαθα και εγώ ότι ισχύει κάτι τέτοιο, ότι πάμε για 7 Ιανουαρίου και αν ανοίξουμε και στις 7. Αυτό έχω να πω ότι, επειδή είμαι πολλά χρόνια, 40 χρόνια στον χώρο της εστίασης, θέλω να πω, να γνωρίζει ο κόσμος και ο υπουργός, ότι το 30% των τζίρων των καταστημάτων, παιδιά, ήταν τον μήνα Δεκέμβριο. Δηλαδή, ξέρετε μέσα, γιατί ήταν πάνω τις γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Γιάννης κτλ. Και ο χώρος, ο κλάδος αυτός μπορούσε να κρατηθεί άλλους 2 μήνες με τα έσοδα που είχε. Γιατί όλους τους μήνες δεν έχουν επιχειρήσεις δουλειά κάθε μήνα. Έχουν μόνο έξοδα, τα οποία πρέπει να πληρώνονται, ένσημα, αυτά κτλ. Δηλαδή τώρα χάνοντας αυτό το 30%, λυπάμαι που θα το πω, αλλά γιατί ήδη τα μηνύματα που έχω πάρει, 2 καταστηματάρχες παραδίδουν 1 Ιανουαρίου τα κλειδιά. Ένας εξ αυτών είναι και στο κέντρο της πόλης, πιο κέντρο δεν γίνεται, στο πάρκο. Άρχισαν δηλαδή να κλείνουν επιχειρήσεις. Ναι. Λυπάμαι ότι το μετά πανδημία θα είναι πολύ άσχημο, παιδιά, για τον κλάδο. Αυτό είναι... το μία στις 3 επιχειρήσεις ότι θα κλείσουν λόγω των περιπετειών αυτής της περίοδου φαίνεται να γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα, δυστυχώς, κύριε Κάλφα, έτσι? Ξεκίνησε, σας λέω οι πληροφορίες που έχω εδώ. Είμαι πολύ λυπημένος. Δηλαδή, σαφώς. Με αυτά που ακούω, λυπάμαι, δεν θα είναι ένας στους 3, θα είναι περισσότεροι μετά το Μάρτιο. Και οι άνθρωποι θα φύγουν και χρεωμένοι κιόλας. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τι λέω, πήρανε 3 επιστρεπτές από τις 4. Αυτά είναι δάνεια, ρε παιδιά. Ναι. Αυτά τα 10 χιλιάρικα θα πρέπει να επιστραφούν. Δηλαδή, ποιος και μετά, πώς θα είναι η δουλειά, η ανησυχία και η δική μου είναι και του συναδέλφου μου. Όλοι σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχω μαζί τους και κατευθείαν. Μεγάλη ανησυχία, μεγάλη θλίψη. Δεν είναι προβληματισμός, δεν υπάρχει άλλο. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πώς θα πληρώσουν ήδη αυτά που έχουν πάρει τα δάνεια. Κάποιοι άρχισαν να παίρνουν τις αποφάσεις. Φαίνεται ότι κλείνουν. Σας το λέω. Τώρα έχει και μια δυσκολία το να κλείσει κανείς, αν είναι ανοιγμένος οικονομικά. Ναι, μα πώς θα. Και τι θα κάνει ο άνθρωπος αυτός, έτσι ακριβώς. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να δουλεύουν οι άνθρωποι 10 ώρες την ημέρα και να μην μπορούν να ζουν ανθρώπινα. Σκεφτείτε και αυτό το βάρος. Ωραία, να το κλείσει. Το πού θα βρει λεφτά. Το πώς θα πληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές που άφησε ανοιχτές. Και προς το κράτος. Δεν μιλάμε το ιδιωτικό χρέος. Είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή υπάρχουν απλήρωτα ενίκια, υπάρχουν λογαριασμοί προς τη ΔΕΗ. Παιδιά, είναι τα δραματικά είναι τα πράγματα. Μετά από αυτή την ενημέρωση που είχα, σήμερα ότι δεν θα ανοίξουμε σε ορτές. Δεν ξέρω ποια θα είναι η διάσταση, παιδιά. Το ένα στους 3 δεν νομίζω να είναι. Θα είναι μεγαλύτερο. Θεωρείτε πως θα είναι χειρότερα τα πράγματα? Δηλαδή τι να πούμε. Σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι φέρετε μου τον καλύτερο οικονομολόγο να, με αυτές τις αποστάσεις και με τις αποστάσεις ακόμη όταν είμαστε αναγκασμένοι, γιατί πήραμε την επιστρεπτέα, σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, δεν πρέπει να απολύσεις κανέναν. Ναι. Πώς θα επιβιώσει αυτή η επιχείρηση, δηλαδή. Πώς θα είναι βιώσιμο. Δηλαδή, λίγο, από λίγο έως πολύ, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέγεθος. Έτσι, θα κλείσουν οι επιχειρήσεις, είτε Μάιο, είτε Ιούνιο, είτε Σεπτέμβριο, άντε να πάει μέχρι εκεί κάποιοι, να αντέξουμε. Δεν θα αντέξουν άλλο. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια αντιπρόταση για το τι θα μπορούσε να συμβεί? Ενδεχομένως να μεγαλώσει το ποσοστό της επιδότησης στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Εμείς στείλαμε τις προτάσεις σαν σύλλογος και στους 5 βουλευτές του νομού Κοζάνης και στο Υπουργείο Ανάπτυξης Υπουργού Οικονομικών από 3 Νοεμβρίου στον Περιφερειάρχη, στον Δήμο. Κάναμε κάποιες προτάσεις, ζητούμε δηλαδή κάποιες ελαφρύνσεις, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να επιβιώσει, σας το ξαναλέω. Δηλαδή ζητάμε να δοθεί ένα έξτρα χρηματοδοτικό εργαλείο για τους χώρους εστίασης. Να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή όταν θα βγούμε στο άνοιγμα της επιχείρησης,
Καταλαβαίνετε πόσα συσσωρευμένα θα είναι τα χρέη προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, προς λογαριασμούς, πάγια κτλ. Είναι πάρα πολλά, είναι παιδιά, είναι για κάθε εβδομάδα που περνάει φορτώνει. Δηλαδή για να καταλάβετε το κλειδί ενός καταστήματος, αφήστε τη μισθοδοσία. Ναι. Ενός μικρού μεσαίου μεγέθους, είναι πάνω από 100 ευρώ την ημέρα το κλειδί, αφήστε, σας το ξαναλέω, τη μισθοδοσία τους. Και συγγνώμη λίγο για την αναστάτωσή μου. Όχι, είναι σαφές, Μας μεταφέρει όχι μόνο τη δική σας αγωνία, αλλά ένας ολόκληρο κλάδο, ο οποίος παραμένει στον πάγκο, στο κόκκινο. Κώστα, να κλείσουμε. Κύριε Κάλφα, ήθελα να πω ότι φαίνεται ότι τιμωρείται και θεωρείται ως ένοχη η εστίαση για τη μετάδοση και την εξάπλωση του κορονοϊού. Αυτό το λέει η κυβέρνηση. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Από τις αποφάσεις αυτό φαίνεται. Ναι, έτσι ακριβώς, Κώστα. Αλλά η πανδημία όμως από τις 16 Οκτωβρίου και μετά που κλείσαμε εμείς, άλλα δείχνει. Ρίξανε αυξητικές τάσεις στα κρούσματα, άρα δεν φταίει και μόνο η εστίαση, η οποία τιμωρείται πιο πολύ από όλους, η οποία έχει συμβάλει αρκετά, πάρα πολλά στο κράτος. Μεγάλη πλάτη, πολύ μεγάλη, την τελευταία δεκαετία, 11 χρόνια θα πω. Δηλαδή επιχείρηση που δήλωνε ζημιές και με ζημιές ακόμη πλήρωνε το τεκμαρτό. Γιατί έχεις ένα σπίτι που σου άφησε ο πατέρας σου το 1969, θα πληρώσεις τόσο και ένα αυτοκίνητο 20 ετίας. Θα φορολογηθείς για 5,5 χιλιάρικα, άρα δώσ' μου 2,5 χιλιάρικα. Παθητική επιχείρηση σας λέω. Θα μου πεις το 1.000 ευρώ. Μπήκε μέσα, δεν είναι μία. Το 70% των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια ξέρετε ότι δηλώνανε ζημιές. Γιατί πραγματικά δηλώνανε ζημιές. Είχαν ζημιά όντως. Ήταν πραγματικό το μέγεθος. Γίνεται από εδώ και πέρα είναι το θέμα, κύριε Κάλφα, έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή δύναμη σε όλο τον κλάδο.